κουτσι 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 ναι. Έλα μωρέ Παρασκευή. Κουτσι κουτσι ναι. Τακ 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 πακι πακι μα. Να 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 να. Δάινια μα. Έλα 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 έλα. Έλα πιο κοντά. Φίλα 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 φίλα. Φίλα με ξανά. Είσαι μια θεά. Καταλαβαίνετε ότι ο Δημήτρης Σταματίου εδώ με περιποιείται λίγο τον έκλεισε από τη Σταματίνα για τις τελευταίες αυτές πινελιές και τώρα πάει να γευτεί και αυτό το υπέροχο κοτόπουλο το οποίο φτιάχνετε. Πολύ καλημέρα σας, χαρούμενη και αισιόδοξη Παρασκευή εύχομαι να έχετε σήμερα. Αν ετοιμάζετε τώρα τις βαλιτσούλες σας και θα φύγετε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και αύριο που είναι Σάββατο, να ξέρετε ότι ο καιρός σήμερα λίγο θα μας τα χαλάσει, αλλά παρόλα αυτά εμείς δεν πέφτουμε ποτέ, ακόμα κι αν έχει σύννεφα σήμερα. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω, τη ζωή μου έλα και κόψε, δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ, έχω πίσω. Σήμερα λοιπόν, ειδικά στα βόρεια τμήματα της χώρας, μ' αρέσει να χορεύει η Μπέκη Κωσυπάη, ειδικά στα βόρεια τμήματα της χώρας αλλά και στα ηπειρωτικά, περιμένουμε από το απόγευμα καταιγιδούλες και νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία τουλάχιστον θα αυξηθούν. Έτσι θα κυλήσει η σημερινή μέρα, τουλάχιστον για τα ορεινά τμήματα της χώρας, γιατί στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στην Κρήτη και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας περιμένουμε γενικά έθριο καιρό και ηλιοφάνεια. Ακούω και εγώ διάφορα έκτακτα καιρικά, έκτακτα δελτία καιρού για καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν έχουμε ξαναματαδεί, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα κι αν βγουν αληθινές αυτές οι προφητείες, θέλω να χαμογελάτε και να τις αντιμετωπίζουμε όλες ωραία! Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, εμείς θα επιστρέψουμε και οι τέσσερις εδώ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε όποιο μέρος της Ελλάδας και να πάμε. Έτσι λοιπόν, εγώ σήμερα ταξιδεύω για τη Βόρεια Ελλάδα. Ο καιρός θα μου κάνει το χατήρι και θα έχει υπέροχο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί τα βραδάκι να πέφτει λίγο η θερμοκρασία και γενικότερα να έχουμε μερικές βροχούλες και καταιγίδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει και θα δείξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κατεβαίνουμε λίγο προς τα κάτω στην Ελλάδα και εκεί χαλάνε τα πράγματα, γιατί έχουμε μερικές βροχούλες οι οποίες δεν θα είναι ισχυρές, αλλά θα είναι μπορίτσες, μικρής διάρκειας και όχι μεγάλης έντασης. Στην κεντρική λοιπόν Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο θα συμβεί και στην Αθήνα, όπου γενικά προβλέπεται ηλιοφάνεια και έθριος ο καιρός για σήμερα Παρασκευή. Λοιπόν, Σταύρο, θέλω να κάνω στάση, έχω! Δώστο! Πάμε ψυχή μου, δώσ' τα ψυχή μου. Όλοι έχουμε μάθει με ένα γάτι να ζούμε κρυμμένο βαθιά. Πάμε καρδιά μου, είστε η γιατριά μου. Όλα στα δίνω και τι θα πω γίνω. Ένα παλέτο, παλέτο! Αυτό λοιπόν είναι ένα υπέροχο μέρος το οποίο εγώ έχω επισκεφτεί αφού μετά την κάθοδό μου στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κοντά από εδώ και πάρα πολλοί Αθηναίοι αλλά και Πελοποννήσιοι επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά το Ναύπλιο. Αυτό το κάστρο μου, όχι, βρίσκεται στο Ναύπλιο, αυτό το υπέροχο φωτισμένο κάστρο το οποίο μπορείς να πας είτε με αμάξι αλλά και ανεβαίνοντας 999 σκαλιά. Όχι! Όχι! Καβάτι, ξέρει. Πώς λέγεται, ναι. Τι? Δεν βλέπεις ότι είναι μες στη θάλασσα, ποια σκαλιά. Ποια σκαλιά. Με παιδιλιές πας, 999 παιδιλιές. Δείξε μας που είναι τα σκαλιά, πλάκα μας κάνεις. Δημητράκη, τα σκαλιά είναι από πίσω, εντάξει. Από πίσω και πού κατεβαίνεις ο κατά τη θάλασσα. Είναι υπόγεια, τι θέλεις εσύ τώρα. Έχει δύο κάστρα εκεί, από το κάτω. Υπάρχει σαμποτάζ και δάκτυλο του κοντρόλ. Ναι, και το δεύτερο ποιο. Παλαμίδι 1, Μπούρτζι 2. Α, το παλαμίδι 2. Ωραίο, το 2 είσαι. Ξέρεις ότι
Στο Μπούρτζι και στον Άφλιο πήγα πρώτη φορά εκδρομή στο δημοτικό που είχαμε πάει τρίμερη. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Επειδή έχω διαβάσει μάλλον για το άλλο εγώ κάστρο, θα σα πω αυτά που ξέρω για το άλλο. Εσεί θα πάτε στο Παλαμί. Λένι, θα σε περιλάβουν τα site όπω την άλλη φορά που έλεγε ότι ο Άδωνης είναι στο κέντρο τη Αθήνα και ήταν στη Νέα Σμύρνη. Εγώ έλεγα στην Νέα Σμύρνη φωτογραφία. Πες όμως λίγο την ιστορία των Αφλίου που μας έλεγες. Νικολάκη μου αγαπημένε, να πάτε χέρι-χέρι τη Βασιλική, να πάτε να ξαναερωτευτείτε, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, πάρα πολύ ιστορική, πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. 999 σκαλιά έχει εκείνο το Μπούρτζι, λοιπόν, αν θέλετε να το ανεβείτε. Το Παλαμί, ενδιαφέρον το Μπούρτζι. Δεν έχει τα σκαλιά, το Μπούρτζι είναι απλά. Γιατί δεν. Γιατί ούτε εσύ για τον Άφλιο πήγαινε σε καμιά άλλη πόλη. Ελένη, δια τη κατόπου απαγωγή δεν θα έχει ένα σκαλί τέτοιο κάστρο, κάτι θα έχει. Παρόλα αυτά, αυτό έχει το ένα από τα χίλια που. Α μείνουμε στα βασικά, παιδιά μου. Α μείνουμε στα βασικά. Όπω βλέπετε, έχει υπέροχε πολεμίστρε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία φωτισμένο αυτό το υπέροχο μέρο. Το έχει φωτίσει ο δικό μα. Ο Μπαρμπουζάνη. Ο Μπαρμπουζάνη το έχει φωτίσει. Ο Μπαρμπουζάνη το φώτισε για τη φωτογράφηση. Κάποτε πολεμούσαν αγέροχα οι πολεμιστέ εκεί πέρα και εσεί τώρα έρχεστε και γελάτε πόσε χιλιάδε χρόνια μετά. Εμεί δεν θέλουμε να γελάμε. Όχι χιλιάδε. Όχι χιλιάδε. Κάτι, σαν τη θύβα που μου την 500 χρόνια. Σημασία έχει ότι σας έχω ταξιδέψει βρε σε όλη την Ελλάδα να πάτε και να περάσετε υπέροχα, Ναύπλιο καταπληκτικό, υπέροχα ταβερνάκια, πάρα πολύ ωραία βόλτα στα σοκάκια. Εκεί στην πλατεία παίζουν τα παιδάκια, μπαλονάκια, τέτοια αυτά. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ όμορφα να πάτε. Πάρε τη φωτογραφία, εκτίθεται όμως, όπως βλέπω. Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα. Σας είπα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει 33 βαθμούς. Το ίδιο θα συμβεί και στην Πελοπόννησο, όπου ο ήλιος είναι μεγάλος, λαμπέρος και πάρα πολύ ευχάριστος για σήμερα, Παρασκευή. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, Γιώργο μου, να κάνετε τα μπανάκια σας, να κάνετε τις εξορμίες σας και τις βολτούλες σας. Φτάνω στην Κρήτη για να τελειώσω αυτό το χάρτη σήμερα Παρασκευή, να φύγω και για Σαββατοκύριακο γιατί θα πάω να δω και την Άντζελα. 33 βαθμούς θερμοκρασία σε όλους τους νομούς της υπέροχης Κρήτης. Να περνάτε καταπληκτικά ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε, όπου και να πάτε, όπου και να βρίσκεστε. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο με ανθρώπους αγαπημένους που σας φτιάχνουν μόνο τη διάθεση. Δεν έχει σημασία τίποτα άλλο. Να περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που μας δίνουν χαμόγελο και χαρά. Ούτε αεράκια στα νησιά, ούτε τίποτα. Θα περάσετε καταπληκτικά και τα ταξίδια σας θα είναι μια χαρά χαρούμενα. Τελειώνω, κλείνω. Σας εύχομαι πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να πέρασε τα ψηλά γράμματα όλη αυτή η ιστορία με τον Άφλιο. Ήταν ένα κακό γούστο αστείο. Ήρθε η ώρα να το παραδεχτώ. Το ήξερα. Απλά ήθελα να δω αν το ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, γιατί γυρίζει ο τροχός. Τελειώνω, φεύγω, κλείνω. Χάνομαι, μερούλα. Είχε την ευκαιρία της να έρθει να μετανιώσει. Έλα, Νικό. Απόψε να τα βγω, να το γιορτάσω. Για σένα δεν θα τρελαθώ. Και για να σκάσω. Άδεια μου έδωσε ο Θεός. Θα μ' αρέσει αυτή η διάθεση. Δεν θα σκάσουμε για κανέναν και για τίποτα. Μια happy day ξεκινά. Και εσείς δεν έχετε παρά να είστε μαζί μας μέχρι και τις 11. Θα είμαστε ζωντανά στην παρέα σας. Ελένα και έλα από εδώ.